ημέρα derby από σινή για την Rebound League. Πρώτοι Colombians υποδέχονται τους δεύτερους Indians από τη μία. Η αίτητη Κολομπιανή με ρεκόρ 12-0 κοντρά στους Indians, οι οποίοι μετρούν 11 νίκες και 2 ήττες μέχρι στιγμή στο πρωτάθλημα. Η πρώτη μάχη δεν έχει νικητή στον αέρα, η μπάλα αυτός θα πάει στα χέρια των Indians. Πρώτη κατοχή για τους φιλοξενούμενους, η μπάλα στα χέρια του Πελτσίστα. Ο Τιρέλης έχει πάνω τον Νίκο Γιαννακόπουλο. Παπα-Νικολάου και πάλι στην γωνία η μπάλα, το τρίποντο άστοχο, επιθετικό rebound για τους Indians, οι προσποιήσεις, σου δεν θα έρθει το πρώτο καλάθι, ακόμα ένα επιθετικό και το 0-2. Από τον Παπα-Νικολάου, ανοίγουν το σκορ οι Indians, Γιουγκής χτυπάει η μπάλα στα πόδια του, θα καταλήξει εκτός. Ρετινιώτης, Κυριάκος Γιαννακόπουλος, Νίκος Γιαννακόπουλος, Κιουκής και Χριστόπουλος για τους Colombians. Πελτσίστας, Λαζαρίδης, Σωτηρέλης, Τριαντάφυλλος και Παπα-Νικολάου για τους Indians, οι οποίοι θα βρουν και το δεύτερο καλάθι τους, 0-4. Γιαννακόπουλος παίρνει θέση προς την αντίπαλη ρακέτα και θα πατήσει το καλάθι ο Χριστόπουλος για το 2-4. Τον είδε και ο συμπαίκτης του, θα βάλει πλάτη τον αντίπαλο και έφτασε μέχρι το καλάθι. Παράβαση τώρα βήματα από τον Παπα-Νικολάου. Την μπάλα στους Colombians. Θέλει να πάει προς τα μέσα, πίστη μπάλα στο καλάθι για το 4-4. Πελτσίστας περνάει γρήγορα το κέντρο, είναι δύο αντίπαλοι πάνω του, μπάλα έξω στον Λαζαρίδη. Πιέζει και ο Κιούκης αντικανονικά, ωστόσο θα πάρει το φαουλ. Μπαίνει στον Indians. Πρώτο ομαδικό για τους Colombians. Παπα-Νικολάου αφήνει στον Πελτσίστα. Μπάλα και πάλι στον Παπα-Νικολάου. Ο Μαρκάρης εκείνος θα στοχίσει για 3. Το λοιπόν στα χέρια του Κυριάκου Γιαννακόπουλου. Ρετουνιώτης τώρα. Ψάχνει συμπαίκτη, βρέπει την πλάτη στον Γιαννακόπουλο. Θα πάρει εκείνο στο τρίποντο, είναι άστοχος. Μπορεί και να πατήσει την γραμμή ο παίκτης των Colombians. Πελτσίστας φεύγει δύο αντιπάλους από τα δεξιά. Να είναι κάτω από τη ρακέτα, θα πετύχει κάτι εκεί ο Παπα-Νικολάου. Η μπάλα είναι για Indians, σύμφωνα με τον διαιτητή. Θα γίνει το λάθος προς τη στιγμή, ναι, και τελικά θα γίνει το λάθος για τους Indians. Ο Τριαντάφυλλος δεν σημάδεψε συμπαίκτη, η μπάλα κατέληξε εκτός. Φτάγει 52 ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο, 4-4 το σκορ, στην ισοπαλία είμαστε. Νίκος Γιαννακόπουλος, του δίνει το σκρίνε και ο Χριστόπουλος, πατάει γερά και σηκώνεται, θα στοχίσει. Την μπάλα στα χέρια του Κιούκη. 10 δευτερόλεπτα για τους Colombians. Την μπάλα περνάει κάτω από τη ρακέτα, ωστόσο υπάρχει παράβαση 3 δευτερολέπτων από τον Χριστόπουλο. Αφήνει στον Παπα-Νικολάου, θα πάρει το σούτ εκείνος εκτός της Ευρωπαίας για το 4-6. Μπροστά και πάλι ίδια. Ρετουνιώτη ζητάει το screen. Θα περνάει η πάσα του. Μπαλά παράμενη στην κατοχή των Colombians, οι οποίοι έχουν 12 δευτερόλεπτα. Ήθελε να συνεργαστεί και με τον Χριστόπουλο. Ο Ρετουνιώτης δεν βγήκε συνεργασία. Έχει πάνω του τον Μπελτσίστα. Χριστόπουλος θα πάρει το shooter ball. Είχε και την επιλογή στη γωνία, αλλά δεν επέλεξε τον Κυριάκο Γιαννακόπουλο. Τώρα γρήγορα στην επίθεση Indians, θα πάρουν το foul. Ο Σωτηρέλης έφτασε μέχρι την αντίπαλη ρακέτα και εκεί τον έκοψε
αντικανονικά ο Χριστόπουλος. Στη γραμμή των γόλων τώρα ο Φετιρέλης. Θα στοχίσει την πρώτη. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Θα τη χάσει. Μαζεύει το rebound ψηλότερα από όλους ο Νίκος Γιαννακόπουλος. Τσεκάρει τώρα τις επιλογές του. Θα πάρει μόνο σου την φάση και θα το βάλει. Προσπέρασμα από τους Colombians με τον τρίποντο του Νίκου Γιαννακόπουλου. 7-6. Βελτσίστας, το floater, άστοχο. Η μπάλα στα χέρια του Γιούκη, ο οποίος τώρα θέλει να ξεχυθεί την άμερα στην επίθεση. Γιούκης πάει μόνος του, υποπίεση, θα πάρει το φάουλ. Για μαρτύρεται και ο Σωτηρέλης. Δεν του άρεσε η απόφαση στη διαιτή. Και ο Γιούκης θα οδηγηθεί στην γραμμή των βολών μετά το time out. Στη γραμμή των βολών ο Γιούκης. Μετά το time out. Θα στοχίσει την πρώτη. Έχει ακόμα μια προσπάθεια. Θα στοχίσει και σε αυτή τη θέση 2 από τον Κιούκη. Μαζεύει το rebound του Παπα-Νικολάου και αφήνει στο Βελτσίστα. Ο Τιρέλης θέλει να γυρίσει, αποφεύγει τους αντιπάλους του, υποπίεση εκεί. Το σούτ δεν θα βρει στόχο. Κιούκης γρήγορα στην επίθεση, πάει μόνος του με το δεξί. Δεν θα έρθει το καλάθι. Η μπάλα καταλήγει εκτός και είναι για τους Colombians. Επίθεση 14 δευτερολέπτων για τους Κολομβιανούς. Δεν την νιώθει την επαναφορά. Αφήνει στο Γιούκη, τον έχασε και ανήκανε άμενα και το πλήρωσε. 9-6. Στο συν 3 οι Colombians. Σωτηρέλης. Βρυχημητής. Έχει και από το Ιωτινιώτη, θα δει πάσα για τον Βελτσίστα και θα έρθει το καλάθι για το 9-8. Έκανε, έκοψε εκεί προς το καλάθι ο Βελτσίστα στον ίδιο συμπαίκτης του. Και πέτυχαν το καλάθι οι Ίντιανς. Νίκο Γιαννακόπουλος υποπίεση το τρίποντο μέσα. 12-8. Δίνει λύση πίσω από τα 6-75 ο Νίκος Γιαννακόπουλος, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα μετά το κλέψιμο των Colombians. 2-2 στην επίθεση και το φάουλ. Είναι το δεύτερο ομαδικό των Indians. Δύο έχουν και οι Colombians μέχρι στιγμή στο πρώτο δεκάλεπτο. 5-16 απομένουν ακόμα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Νίκος Γιαννακόπουλος τώρα έτοιμος για την πρώτη βολή. Θα την βάλει. 13-8. Στη δεύτερη προσπάθειά του, έξω, μία στις δύο από τον Νίκο Γιαννακόπουλο. Κοντά στο καλάθι τώρα Ίντιαν, Παπα-Νικολάου, ο οποίος γυρίζει και εκτελεί. 13-10. Γιαννακόπουλος και αυτό, όχι. Καταλήξε έρπον τώρα η προσπάθειά του. Σιμιτζής κατεβάζει. Φτιάχνει συμπαίκτη, αφήνει δίπλα του στον Παπα-Νικολάου. Σταματάει εκείνος, εκτελεί για δύο στο σίδερο. Το rebound για τους Colombians. Πάνε γρήγορα και πάλι στην επίθεση. Ρετουνιώτης καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα εντός γραμμής. Πετάξει και την μπάλα στα πόδια του αντιπάλου του. 14 δευτερόλεπτα για τους Colombians. Οι οποίοι προηγούνται με 3 πόντους, 13-10 το σκορ. Νίκος Γιαννακόπουλος θέλει να βρει στη γωνία τον Ρετουνιώτη, παρεμβαίνει και ο Χρυσουνιτής. Την μπάλα έξω, 9 δευτερόλεπτα ακόμα για τους γηπεδούχους. Κιούκης μπροστά του τον
τον Μπελτίστα, ο οποίος θα του κάνει και το φάουλ. Κιούκης, Ρετινιώτη στον αφήνει να μαρκάρει στο Ρετινιώτη στο σίδερο, η προσπαθειά του. Μπελτίστας μπερδεύεται εκεί, θα γίνει το πλέψιμο από τον Ρετινιώτη. Δίνει στον Κιούκη, Κιούκης πάει προς τα μέσα. Πάρει κι άλλο φαουλ τώρα για τους Colombians. Αυτή τη φορά το έκανε ο Λαζαρίδης, αν βλέπω καλά. Τα λέει και λίγο και με τον διαιτητή, δεν συμφωνεί ο Λαζαρίδης με την απόφαση του ρέφερι. Στη γραμμή των βολών τώρα ο Κιούκης, ενώ για τους Indians θα περάσει το μάτς, θα περάσει τον πάγκο ο Λαζαρίδης και θα μπει στη θέση του. Ο Κότσιας. Ο Κότσιας στη θέση του Λαζαρίδη. Φιούκης τώρα έτοιμος για τη δεύτερη. Θα τη βάλει. 14-10 με την μία βολή του Φιούκη. Μελτσίστας φτιάχνει επιλογές. Βγάζει έξω τον Χρυσιμιτζή. Μελτσίστας. Δύσκολο σούτ με το δεξί, μέσα 14-12. Πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Μπελτσίστα. Τα έβαλε με όλους εκεί πέρα. Κιούκης. Κιούκης και πάλι. Ζώνει τώρα από τους Indians. Ρετινιώτης για τρεις. Εκτελεί. 17-12. Από την τρίποντη εκτέλεση του Ρετινιώτη. Τρία και δέκα ακόμα στο πρώτο δεκάλεπτο. Μπελτσίστας βγάζει έξω το τρίποντο από την κορυφή, αστοχό. Επιθετικό rebound από τον BCBG. Αυτό θα γίνει το λάθος συνέχεια. Δεν βρήκε συμπαίκτη. Κιούκης οργανώνει τώρα για τους Colombians. Ανακόπουλος θα περάσει τον Χριστόπουλο. Ρετινιώτης και αυτό και αυτό από τον Ρετινιώτη. Είναι ζεστός. 20-12. Μπελτσίστας βάζει πλάτη τον Γιανακόπουλο και φεύγει, θα του κάνει το φάουλ ο Γιανακόπουλος. Ήτανε το τρίτο των Colombians. Από την άλλη, οι Indians δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν σε αυτή την περίοδο. Με τι θα ζητάει και πάλι. Μαζί πλάτη, ένα κοστάρι. Πάλα στο τρίποντο, η εκτέλεση για τρεις στο σίδερο από τον Κότσια. Κιούκης κλείνεται εκεί από σχεδόν όλη την ομάδα και κάνει βήματα. Πήγε με φόρα εκεί ο Κιούκης. Τον έκλεισε ωραία η αντιπαλή άμυνα και τον ανάγκασε στην παράβαση. Ενώ ο Κυριακόπουλος έχει περάσει το μάτι τώρα για τους Colombians. Πιέζει τώρα τον Σωτηρέλη. Σωτηρέλης θέλει να πάρει στα μέσα, έρχεται και βοήθεια από τον Ρετινιώτη. Πιάνει εδώ η άμυνα των Colombians. Έχουν γρήγορα στην επίθεση, 4-2 οι Κολομπιανοί. Το τρίποδο από τον Γιανακόπουλο και αυτό! Εκτελούν από τα 6-75 οι Colombians, οι οποίοι έχουν το momentum και αναγκάζουν τους Indians να καλέσουν time out. Συνέχεια στο παιχνίδι μας με τις τρίποντες εκτελέσεις τους. Οι Colombians έχουν ξεφύγει στο συν-11, 23-12. Ο πίνακας σκορ, ενώ τώρα έχουμε και μεταφορά της μπάλας από τον Μπελτσίστα. Λάθος για τους Indians. Κυριακόπουλος τώρα κατεβάζει την μπάλα. Ρετινιώτης αλλάζει με τον Κυριακόπουλο. Η μπάλα φτάνει στο Γιούκη, πάει προς τα μέσα εκείνος, θα πάρει το φάουλ. Ήταν το τελευταίο που θα αναδώσουμε οι Indians. Έτσι ο Γιούκης θα πάει στη γραμμή των βολών. Συμπληρώθηκαν τα 5 ομαδικά των φιλοξενούμενων. Ο οποίος νωρίτερα στόχησε
σοκοσχέση αυτή. Και ακόμα μια προσπάθεια. Θα βάλει τη δεύτερη. 24-12. Κιμητής. Παρεμβαίνει εκεί ο Χάρης Κυριακόπουλος, βγαίνει μπροστά από τον Βελτσίστα. Θα πετάξει εκτός την μπάλα. Είναι επαναφορά Indians, Βελτσίστα ζητάει για περνή. Δεν είναι κάτι αντικανονικό στη φάση, θα αστοχίσει ο Βελτσίστα συνέχεια. Λούκης. Κυριακόπουλος βγάζει έξω στον Κυριακόπουλο. Στην μπάλα στη γωνία. Κυριακόπουλος, Κιούκης, 9 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Κολόμπιανς. Πάει μέχρι μέσα ο Κιούκης, δεν θα τελειώσει εύστοχα. Το rebound στα χέρια του Κότσια, ο οποίος πιέζεται. Θα χάσει προς τη στιγμή. Πέφτουν κορνιά στο παρκέ. Τζάμπολ και η μπάλα είναι για τους Κολόμπιανς. Βγαίνει εδώ η άμυνα των Κολομπιανών. Βγήκε εδώ η πίεση. Κούκης, Κυριακόπουλος, Γιαννακόπουλος θα πάρει ακόμα ένα τρίποντο στο σίδερο αυτή τη φορά. Αλλά θα φύγει ο Βελτσίστα. 34 δευτερόλεπτα ακόμα στην πρώτη περίοδο. Βελτσίστας έξω, Κότσιας προσποιείται. Μένει αμαρκάριστος, εκτελεί για 4 να το βάλει. 24-15. Λίγος δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Κολόμπιανς. Μπάλα στον Κιούκη. Ρετουνιώτης. Κυριακόπουλος αρχισυμπέκτη, βγαίνει για να πάρει ο Νίκος Γιαννακόπουλος. 7 δευτερόλεπτα ακόμα. Ρετουνιώτης εκτελεί για 3 από πολύ μακριά. Θα αστοχίσει. 3 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Indians. Ένα σουτ πίσω από το κέντρο. Δεν θα βρει στόχο. Τέλος λοιπόν της πρώτης περίοδου. Κολόμπιανς Indians 24-15. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο δεκάλεπτο, το οποίο μόλις ξεκίνησε. Την μπάλα στα χέρια του Βελτσίστα, ο οποίος οργανώνει τις περισσότερες επιθέσεις των Indians. Θα πάρει και τώρα και το σουτ, υποπίεση, θα στοχίσει. Τρέχει εκεί για το rebound του Λαζανίδης. Γρήγορα στην επίθεση Κολόμπια και το καλάθι από τον Γιαννακόπουλο, ο οποίος παρέλαβε την μπάσα. Φτιάξε την μπάλα στο καλάθι για το 26-15. Κλείνεται εκεί από δύο αντιπάλους, θα πάρει και το φαουλ τώρα ο Παπα-Νικολάου. Χαμηλά έγινε, έτσι πολλά πάει από την baseline. Ακόμα ένα φαουλ τώρα για τους Κολόμπιανς, δεύτερο ομαδικό νωρίς. Παπα-Νικολάου. Πάει για βοήθεια ο Τακίδης και θα γίνει το κλέψιμο. Δεν το κατάλαβε εκεί ο Παπα-Νικολάου. Δεν τον ενημέρωσαν και οι συμπαίκτες του. Κιούκης. Τακίδης. Κυριακόπουλος το θέλει, θα το πάρει, δεν θα το βάλει όμως. Κότσιας κατεβάζει. Τσεκάρει τώρα για τις επιλογές του. Βγάλει έξω. Μπαλά. Φτάνει στον Αρβανίτη. Εκείνος πάλι έξω για τον Παπα-Νικολάου. 7 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Indians. Παπα-Νικολάου θα πάρει αυτό το σούτ υποπίεση. Θα στοχίσει. Κιούκης θέλει να πάει γρήγορα προς τα μέσα. Όλο τον δρόμο. Καλάθι και φάουλ από τον Κιούκη. Πήρε μόνο στην προσπάθεια. Έφτασε μέχρι το τέλος. Έχει ευκαιρία για μια έξτρα βολή τώρα ο παίκτης των Κολόμπιανς. Αρκετά δραστήριο σε κάθε παιχνίδι ο Κιούκης. 28-15 πλέον το σκορ. Έχει ευκαιρία για ακόμα ένα πόντο. Και θα τον πάρει. Με το 29-15. Βελτσίστας. Για τον Αρβανίτη. Πάλι στον Βελτσίστα, θέλει να πάρει θέση εκεί πέρα ο Αρβανίτης και θα κάνει το επιθετικό φάουλ.
εσπρωξεκεί αντικανονικά τον Κυριακόπουλο, ο οποίος τώρα κατεβάζει. Ακίδης βγαίνει για να πάρει ο Γιαννακόπουλος, ο οποίος θα δώσει τον έτερο Γιαννακόπουλο, Γιούκης. Ακίδης εκτελεί από το πλάι στο σίδερο. Κλείνουν εκεί δύο παίχτες, Νταλτίν πάνω στον Βελσίστα, βγαίνει η άμυνα, θα γίνει το κλέψιμο, 3-1 τώρα στην επίθεση Κολόμπιαν, η μπάλα παραμένει στους ίδιους, καθώς από τα χέρια του Λαζαρίδη, κατέληξε εκτός ο Λαζαρίδης, όπως τα βάλε με τρεις παίχτες εκεί πέρα, έσωσε την κατάσταση για την ομάδα του. Βήματα από τον Κυριακό Γιαννακόπουλο. Λάθος τώρα τον φιλοξενούμενο, τον γηπεδούχο, με συγχωρείτε. Τον Πάγκο Κότσια στη θέση του ο Χρυσιμίτζης. Ενώ έχουμε το time out. Επιστροφή στην δράση. Με τους Ίδιαν στην επίθεση. Παλά και πάλι στο Μελτίστα. Πάει εκείνος κόντρα στην άμυνα των Κολόμπιαν. Πέρα βρίσκεται και ο Χριστόπουλος. Ωστόσο, πέταξε γέρα την μπάλα στο καλάθι. 19-17 ο Βελτσίστας. Φάουλ τώρα. Είναι το δεύτερο ομαδικό των Ίντιανς. Διαμαρτύρεται εκεί ο Παπα-Νικολάου, τα λέμε τους διαιτητές. Κάποια κουβέντα εκεί ανάμεσα στους διαιτητές και τους παίκτες των Ίντιανς. Το σκορ στο 29-17, στο σύν 12 πλέον οι Κολόμπιανς. Με 7-24 να απομένουν ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο, ζητάει το screen και το παίρνει. Ωστόσο έχουμε επιθετικό φάουλ. Χριστόπουλο για την κανονικό σκριν. Βιάστηκαν να παίξουν εδώ οι Ίντιανς. Η μπάλα δεν πέρασε από τα χέρια του διαιτητή. Τώρα μπορούν να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Συμβητής. Φτάχνει συμπαίκτη. Του δίνει εκεί τη βοήθεια. Ωστόσο θα γίνει το λάθος, όχι. Παρεμβαίνει ο Χριστόπουλος. Η μπάλα παραμένει στους Ίντιανς. Αλβανίτης είναι επαναφορά. Βάζει έξω, πιέζει εκεί ο Κιούκης, βάζει δύσκολα στους αντιπάλους. Παίρνει τελικό ο Βελτσίστας. Αλβανίτης θα γυρίσει, θα στοχίσει με το δεξί. Κιούκης. Το έδαφος ο Κυριακόπουλος. Για βοήθεια ο Χριστόπουλος. Θα φτάσει πάλι στον Κιούκη. Δεν θα περάσει η πάσα του. Βιάστηκαν εδώ οι Κολόμπιανς. Η μάχη βγάζει νικητές τους Κολομβιανούς. Γιαννακόπουλος εκτελεί για τρεις και θα το βάλει. 32-17. Εξαιρετικό σήμερα από το τρίποντο ο Νίκος Γιαννακόπουλος. Προσφέρει αρκετές λύσεις πίσω από τα 6.75. Τώρα από τον Ταχίδη, τον Βελτσίστα. Τριαντάφυλλος τώρα στο παρκέ για τους Ίντιανς. Πέρασε εκτός ο Αρβάνιτης. Παπα-Νικολάου υποπίεση, θα στοχίσει. Καθαρίζει το rebound ο Ταχίδης. Κυριακόπουλος κόντρα σε τρεις αντιπάλους, θα καταφέρνει και ο Κυριακόπουλος για το 34-17. Σιμιτζής. Χάι. Τριαντάφυλλος. Βελτσίστας, του δίνει το σκρίνο ο Τριαντάφυλλος. Πάει από τα αριστερά. Αστοχίσει, μπάλα στα χέρια του Νίκου Γιαννακόπουλου. Ευκαιρία για ακόμα έναν εφηδιασμό. Αφήνει στον Γιούκη και εκείνος ανενόχλητος αφήσει μπάλα στο καλάθι για το 36-17.
σε φεύγουν στο συν 19. Πλέον οι Colombians βρίσκουν λύσεις επιθετικά ενώ βγάζουν και αρκετά σημαντικές άμυνες. Το φάουλ τώρα από τον Κιούκη. Μαρκύρεται ο Παπα-Νικολάου. Ο Λάου θα καθίσει στον πάγκο. Στο Πιρέλι. Θα μπει στο μάτς. Ήταν το πέμπτο ομαδικό των Colombians. Έτσι. Θα έχουμε βολές. Συμβολής θα πάει από Παπα-Νικολάου, ο οποίος είχε καθίσει στον πάγκο. Δεν είχαμε, διότι ήταν το πέμπτο ομαδικό των αντιπάλων. Στο παρκέ ο Παπα-Νικολάου για να εκτέλεσε αυτές τις δύο βολές. Μέσα η πρώτη, 36-18. Έτοιμος τώρα για τη δεύτερη, θα τη βάλει και αυτή. Το 36-19 και θα καθίσει τώρα στον πάγκο. 5 και 18 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Colombians σταθερά μπροστά. Ανενόχλητος ο Ρετουνιώτης, θα τους τιμωρήσει, δεν θα το κάνει. Ξεχασμένος εκεί στη γωνία ο Ρετουνιώτης, τώρα Γιαννακόπουλος. Χριστόπουλος, θα εστοχίσει εκτός ισορροπίας. 38-19. Επιλογές, βγάζει έξω, η εκτέλεση για τρεις, αστοχή, επιθετικό rebound για τους Indians. Ένα δευτερόλεπτο ακόμα, δεν είχαν δει το ρολόι οι φιλοξενούμενοι, δεν θα τσουμένει η μπάλα στα χέρια. Προειδοποίηση τώρα για τεχνική ποινή στον πάγκο των Indians. Φέρει για λίγο η μπάλα και θα κάνει βήματα. Σιντιάνς, τον Φερσιμιτζή να κατεβάζει. Βελτσίστας με το δεξί, θα πάρει το φάουλ, δεν θα μπει για το καλάθι. Θα μπορούσε εδώ να πάρει και σκορ ο Βελτσίστας. Ήταν το τρίτο φάουλ του... όχι. Δεν το έκανε ο Κιούκης, το έκανε ο Χριστόπουλος. Να ακούστηκε 8 αντί για 88. Ζώτες τώρα θα περάσει στο παρκέ. Στη θέση του Χριστόπουλου. Ενώ και ο Ρετουνιώτης θα επιστρέψει για τους Colombians στη θέση του Κιούκη. Βελτσίστας τώρα στην βολή. Θα τη βάλει. 38-20. Ετοιμάζεται για τη δεύτερη προσπάθεια. Δεν του κάνει το χατήρι μπάλα. Το 38-20 παραμένει. Νίκος Γιαννακόπουλος. Πάρει το φάουλ, είναι το τέταρτο των Indians. Ο Σωτηρέλης έπεσε πάνω του. Γιαννακόπουλος του δίνει το σκρίνο Ζώτος, μπαλά στη γωνία. Ρετινιώτης προτιμάει να πάει προς τα μέσα με το δεξίδα, θα τελειώσει καλά τη φάση.
Πελτσίστας, 3:45 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Μια σουτ, μια δύσκολη προσπάθεια από τον τριαντάφυλλο, η μπάλα παραμένει στα χέρια των Ίδιαν. Σιμιτζής πάρει το φάουλ και θα πάει στις βολές. Ο Ζώτος είναι αυτός που έκανε την παράβαση. Στο σύν 18 παραμένουν οι Colombians. Θυμίζουμε είναι ένα μάτς για την 15η αγωνιστική της Rebound League. Και δεν είναι απλώς ένα μάτς, είναι ένα derby ανάμεσα στον πρώτο και στον δεύτερο του ομίλου. Εύστοχο στη δεύτερη ο Πρισιμιτζής για το 38-21. Κυριακόπουλος καταφέρει να προσπεράσει τον αντίπαλό του. Ο Πρισιμιτζής ωστόσο στη δεύτερη θα την βάλει δύσκολα. Μελτσίστας αλλά εκτός και είναι για τους Colombians. Ο Γιαννακόπουλος κατεβάζει, θα πάρει και το σουτ, θα στοχίσει. Αλλά στο χέρι ο Τριαντάφυλλου και από εκεί του Μπελτζίστα, ο οποίος θα οργανώσει και αυτή την επίθεση των Indians. Διείσδυση, η μπάλα θα φτάσει στα χέρια του Ζώτου. Τουγκής καταφέρει να συγκρατήσει, όχι για πολύ, ο Νίκο Γιαννακόπουλος που βάλει και δύσκολα ο Βελτσίστας. Και έτσι η μπάλα είναι για τους Indians. Τριαντάφυλλος θα καθίσει στον πάγκο για να περάσει τη θέση του ο Γάκος. Θα καταφέρει να περάσει από την πρώτη γραμμή πίεσης. Έχουμε φάουλ και δύο βολές. Πρισιμιτζής τώρα θα βάλει την πρώτη. 38-22. Θα στοχίσει στη δεύτερη. Μαζεύει ο Νίκος Γιαννακόπουλος και κατεβάζει. Κιουκής. Ένα ρίξει κάπως το ρυθμό. Κιουκής πάει μόνος του, κλείνεται από δύο αλλά αντικανονικά. Αυτός ο Πρισιμιτζής θα του κάνει το φάουλ. Κυριάκος Γιαννακόπουλος τώρα στη θέση του Ζώτου. Εύστοχος στην πρώτη, 39-22. Θα εκτελέσει και τη δεύτερη, θα την βάλει και αυτή δύο στους Ζώτου, τον Κιούκη. 40-22. Πρισιμιτζής στο σύν 18 οι Colombians. Μελτσίστας υπό την πίεση του Κυριακόπουλου θα στοχίσει από τα δεξιά. Κιούκης Γιαννακόπουλος, η διείσδυση δεν θα τα καταφέρει με την πρώτη ούτε με την δεύτερη. Ανεβαίνει ο Κιούκης, θα κάνει το κλέψιμο, δεν θα καλεί η πάσα του Μελτσίστα, ο οποίος θα κάνει και το αντιαθλητικό. Δεν ήταν. Αυτό ήταν σίγουρα κάτι που δεν ήθελαν οι συμπαίκτες του, ειδικά με τους Colombians στο σύν 18. Ο Κιούκης θα πάει στη γραμμή των βολών. Θα βάλει την πρώτη. Έτοιμος τώρα και για τη δεύτερη.
θα τη βάλει και αυτή. 2 στα 2 και τώρα για τον Έλκικη. 42-22 στο συν 20 πλέον. Οι Κολόμπιανς οι οποίοι έχουν την μπάλα στα χέρια τους μετά το αντιαθλητικό φαουλ του Πρισιμιτζή. Κιουκής, θα δούμε αν θα πάει στο ένας πέραν εκεί με τον Βελτσίστα. Γυρίζει, ξεφεύγει ωραία, θα αφήσει την μπάλα στα καλάφε. Βελτσίστας βάζει μπάλα στα πόδια του Γιαννακόπουλου. Και από εκεί θα καταλήξει εκτός, 1 και 20 ακόμα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Περνεύονται εκεί για λίγο ο Ίντιανς. Θα παράμενει η μπάλα στα χέρια τους. Γέρι για να υποδεχτεί ο Πρισιμιτζής. Γκάκος. Θα περάσει πάσα, θα γίνει το κλέψιμο ακόμα. 1 για τους Κολομβιανούς, οι οποίοι ξεχύνονται και πάλι στην επίθεση. Και ο Κυριάκος Ακόπουλος θα στοχίσει σε ένα φαινομενικά εύκολο lay-up. Έχει ακόμα μια ευκαιρία, υποπίεση, θα στοχίσει και πάλι. Σιμιτζής πιέζεται από δύο. Έχουμε το foul από τον Κυριακόπουλο. Έχουμε μπει στα τελευταία 52 δευτερόλεπτα του δεύτερου δεκαλέπτου. Ο Πρισιμιτζής μπορεί να ρίξει τώρα την διαφορά, δεν θα το κάνει με την πρώτη προσπάθειά του. Μέσα η δεύτερη με το 42-23. Γιαννακόπουλος να πάει προς τα μέσα, ο Κυριακόπουλος με συγχωρείτε. Νίκος Γιαννακόπουλος στο επιθετικό rebound. Ο Ρετουνιώτης θα το πάρει, θα το βάλει ο Ρετουνιώτης. Συνεχίζει ζεστός. Δεν είναι να τον αφήνεις για πολύ αμαρκάριστο, 45-23. Να κάνει 4 λεπτά τώρα για τους Indians. Εκτέλεση νέα στιγμή από τον Γκάκο. 16 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Κολόμπιανς. Το βλέπει ο Κιούκης. Κοιτάει να ηρεμήσουν οι συμπαίκτες του. Κιούκης πάει μόνος του με το δεξί, καλάθι και φάουλ. Επέλεξε να πάει μόνος του και καλά έκανε από ό,τι φάνηκε ο Κιούκης. Εκ του αποτελέσματος πέτυχε το καλάθι, 47-23. Και θα πάει τώρα και στη γραμμή των βολών. 7,9 απομένει στο ρολόι για όποια ομάδα έχει στην κατοχή της την μπάλα συνέχεια. Θα στοχίσει στη βολή. Το rebound καταλήγει στα χέρια των Indians. Πιέζει και κλέβει ο Κιούκης. 4 δευτερόλεπτα ακόμα. Ζητάει, παίρνει ο Νίκος Γιαννακόπουλος για τον buzzer beater. Όχι, στη συνέχεια ούτε ο Κυριάκος Γιαννακόπουλος θα μπορέσει από κοντά να πετύχει κάτι. Τέλος λοιπόν του πρώτου ημιχρόνου. Οι Κολόμπιανς προηγούνται 47-23 των Indians. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει και το δεύτερο ημίχρονο της τρίτης περίοδου. 47-23 στο 24 η Κολόμπιαν. Να λύσουν όλα στο πρώτο ημίχρονο. Να δούμε ποια θα είναι η αντίδραση των Indians. Καλάθι και φάουλ, παίρνουν δυνατά και στο τρίτο δεκάλεπτο οι Κολομβιανοί. Θα πάει και στη γραμμή των βολών ο Κυριάκος Γιαννακόπουλος, ο οποίος έγραψε το 49-23. Θα στοχίσει την βολή. Αλλά στο χέρι του Βελτσίστα. Λαζαρίδης. Δεν θα καταλήξει το καλά στην μπάλα. Η μάχη επιθετικό rebound. Και ο Λαζαρίδης θα πάρει το φάουλ πρώτο ομαδικό και για τους Colombians. Δεν κατάφερα να καθαρίσει το rebound η γηπεδούχη. Έτσι τώρα. Ο Λαζαρίδης είναι στημένος στη γραμμή των βόλων, θα εκτελέσει και την πρώτη, θα στοχίσει. Έτοιμος για τη δεύτερη. Δεν είναι καθόλου καλή. Καταλήγει airball. Κιούκης. Χριστόπουλος.
Κύπελλος, καλή για τον Κυριάκο Γιαννακόπουλο, πάρει και αυτή την προσπάθεια, θα στοχίσει ένα χαστού και ο Χριστόπουλος θα βρει το Ρετινιώτη, άστοχο στο τρίποδο του. Ρετινιώτης, ο Γιαννακόπουλος αφήνει στο Ρετινιώτη, θα πάρει και αυτό το σούτ, θα το βάλει, μπορεί να έχασε το πρώτο, θα βάλει το δεύτερο. 92, 23. Λάθος, κλέψιμο για τους Κολόμπιανους. Τώρα στην επίθεση οι Κολομπιανοί και ο Κυριάκος Γιαννακόπουλος θα αφήσει μπάλα στα καλάθια, μια ωραία κίνηση. 54-23. Ξεφεύγουν οι Κολόμπιανοι σιγά σιγά, έχουν μπει με το μαχαίρι στα δόντια στο 3-10 λεπτό, ενώ τώρα δίνει ανάσα στην ομάδα του Σιδηρέλης. 54-25. Ρετουνιώτης εκτελεί και πάλι για 3, θα αστοχίσει. Κότσιας πάει μόνο στη τη φάση, με το αριστερό θα αστοχίσει, μαζεύει το rebound ο Κιούκης. Τσεκάρει γύρω του για να τον ακολουθεί και κάποιος αντίπαλος. Τώρα επιστρέφει άμυνα τον Indians. Κιούκης, δίνει και το σκρινό ο Κοζιανακόπουλος. Κιούκης με το δεξί, θα αστοχίσει. 56-25. Βρίσκουν λύση επιθετικά οι Κολόμπιανς, αμυντικά αδυνατούν να τους περιορίσουν οι Ίντιανς. Γιατί είναι τώρα στην επίθεση, ζητάει ο Κότσιας και παίρνει στη γωνία, ανενόχλητος για 3, άστοχος ο Παπα-Νικολάου. Μπάλα στα χέρια του Κιούκη, ο οποίος θέλει να τρέξει και πάλι, καταφέρει να συγκρατήσει, έρχεται εκεί για βοήθεια ο Κότσιας. Κρατάει ωστόσο ο Κιούκης, διωμένο τώρα στην επίθεση, με το αριστερό, θα πατήσει ακόμα, να καλάθει. 58-25. Το επιθετικό ξέσπασμα συνεχίζεται για τους Κολομπιανούς. Δεν βρίσκουν λύση αμυντικά οι Indians, ώστε να σταματήσουν την επέλαση των αντιπάλων τους. Ρετουνιώτης, ακόμα μια άμυνα μπήκε για τους Κολομπιανούς. Θα αρχίσει τώρα πάνω στον Νίκο Γιαννακόπουλο. Ρετουνιώτης, Κιούκης. Συντάγει και παίρνει πάλι ο Κιούκης. Έχουμε παράβαση 3 δευτερολέπτων από τον Χρυσόπουλο. Κάκος τώρα στο παρκέ για τους Indians στη θέση του του Λαζαρίδη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ο Λαζαρίδης είναι αυτός που θα πάει στον πάγκο. Πέρασαν 3 λεπτά στο τρίτο δεκάλεπτο, θα έρθει ο Καλάς τώρα από τον Κότσια. 58-27. Γιαννακόπουλος μέσα στο Χριστόπουλο, σταματάει εκείνος, εκτελεί, θα αστοχίσει. Του έδωσαν χώρο οι αντιπαλοί του, δεν τον εκμεταλλεύτηκε. Τώρα γρήγορα στην επίθεση οι Indians, θα έρθει το καλάθι από τον Σωτηρέλη με το 58-29. Κιούκης Χριστόπουλο και πάλι παράβαση 3 δευτερολέπτων από τον ψηλό των Κολόμπιανς. Βελτσίστας παίρνει το σκριν, σταματάει από το ύψος στο βρόν και δεν στοχίσει για το 58-31. Στους 27 η διαφορά. Ακόμα δρόμο να διανύσουν οι Indians, ενώ τώρα ο Κιούκης θα πάρει το φάουλ. Είναι χαμηλά από ό,τι λέει ο διευθυντής. Καταπληκτικός τεστ του Χριστόπουλου στον πάγκο για να πάρει κάποιες ανάσες ο ψηλός των Κολόμπιανς. Ο Γιαννακόπουλος πιέζεται εκεί τον Σωτηρέλη, θα πάρει την εκτέλεση ο Γιαννακόπουλος, θα στοχίσει. Μαζεύει το rebound ο Παπα-Νικολάου. Δεύτερο ομαδικό των Κολόμπιανς. Δύο έχουμε μέχρι στιγμής και οι Indians. Ο Ρετινιώτης θα καθίσει στον πάγκο για να περάσει τη θέση του.
ο Κυριακόπουλος. Τα 14 δευτερόλεπτα τώρα για τους φιλοξενούμενους. Κότσιας, τελεί για 3, εύστοχος. 58-34. Βρίσκουν σιγά σιγά τα πατήματά τους στην επίθεση ξανά οι Indians. Χέρι με χέρι στον Γιούκι. Δεν θα πάρει το φάουλ τώρα από τον Βελτίστα. Τρίτο ομαδικό των Indians. Στοιχή άστοχο στην πρώτη. Προσπάθεια, εκτελεί και θα τη βάλει με το 59-34. Σωτηρέλης πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα πάρει το φάουλ. Έτρεξαν εκεί οι Indians. Ο Σωτηρέλης έφτασε γρήγορα στην αντίπαλη ρακέτα. Και οι Colombians υπέπεσαν στο τρίτο φάουλ. Από τρία ομαδικά έχουν οι δύο ομάδες. Με 4.53 να απομένουν στο τρίτο δεκάλεπτο. Άστοχος στην πρώτη ο Σωτηρέλης. Έτοιμος τώρα για τη δεύτερη. Θα τη χάσει. Θετικό rebound για τους Indians, η μπάλα και πάλι στο Σωτηρέλη, ο οποίος δεν θα καταφέρει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι από κοντά και πάλι μπάλα στο Σωτηρέλη, απανωτά επιθετικά rebound για τους Indians, οι οποίοι επέμειναν σε αυτή την φάση. Ο Χριστόπουλος θα επιστρέψει και πάλι στο παρκέ. Ήταν το τέταρτο ομαδικό των Colombians, δεν έχουν άλλο φάουλ να δώσουν. Σωτηρέλης μέσα η πρώτη. 99-35. Έτοιμος τώρα για την δεύτερη. Θα τη χάσει, μια στοιχείο από τον Σωτηρέλη και ο Χριστόπουλος θα καθάρει στο rebound. Γιανακόπουλος για τον Νίκο Γιανακόπουλο. Αδερφιά αλλάζουν την μπάλα. Χριστόπουλος πιέζεται, βγάζει έξω. Γιούκης στα δευτερόλεπτα ακόμη για τους Colombians. Με το δεξί θα στοχίσει ο Χριστόπουλος. Θέλει να ξαναπάρει ακόμα μια προσπάθεια. Κλείνεται εκεί από τρεις. Δεν θα πάρει τελικά το φάουλ. Τρεις παίκτες έβαλαν δύσκολα εκεί στον Χριστόπουλο. Αλλά τελικά κατάφερε να τον κόψουν αντικανονικά. Ήταν και το τελευταίο φαουλ που είχαν να δώσουν στο τρίτο δεκάλεπτο οι Indians. Άστοχος στην πρώτη. 59-35 παραμένει. Ακόμα μια προσπάθεια. Χριστόπουλος θα ευστοχίσει. Το 60-35. Κότσιας. Κότσιας πάει γρήγορα. Μια άλλη προσπάθεια. Θα αρχίσει παρά ο Καταλήν και πάλι στα χέρια του. Η εκτέλεση για τρεις. Αστοχή. Μαζεύει το rebound ο Νίκος Γιανακόπουλος από το σούτ του Ιβάκου. Πάρω λίγο το κλέψιμο. Κιούκης. Φεύγει ωραία. Θα πάει μέχρι μέσα. Καλάθι και φάουλ από τον Κιούκη. Ξέφυγε και από το μαρκάρισμα του Κάκου. Έφτασε μέχρι το τέλος. 62-35. Yeah.
στη βολή τώρα ο Κιούκης. Θα στοχίσει. Μανίτης μαζεύει το rebound. Είναι δεκτή από δύο, θα γίνει το κλέψιμο από τον Κυριάκο Γιανακόπουλο. Κερδίζουν και πάλι την κατοχή οι Κολόμπιανς. Κιούκης. Κυριακόπουλος ανενόχλητος για τρεις, θα στοχίσει. Η μπάλα και πάλι στα χέρια του ίδιου. Επιμένει, πάει μόνος του, βγαίνει έξω. Κιούκης. Κάνει τώρα τις επιλογές του ο Κιούκης. Πάει μόνος του τη φάση, θα στοχίσει. Ασταμάτητος ο Κιούκης σε κάποιες φάσεις. Η πίεση συνεχίζεται από τους Κολόμπιανς. Βελτσίστας θα βρει λύση στον Σωτηρέλη. Η εκτέλεση από τη γωνία είναι άστοχη, ο Γάκος θα στοχίσει. Ο Γιανακόπουλος τώρα έχει ανοιχτό γήπεδο μπροστά του. Θα πάει μόνος του και μετά τη θέλα θα τελειώσει. Φάση 66-35. Οι Κολόμπιανς ξεφεύγουν και πάλι και αναγκάζουν τους Indians να καλέσουν time out. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, στο συν 31 παρακαλώ οι Colombians. Φωτιάς. Αρβανίτης δεν πήρε το σούτ, Κοτσίας από αρκετά μακριά, θα εκτελέσει στο σίδερο. Ο Γιανακόπουλος θα αφήσει στον Κιούκη. 2-2 τώρα στην επίθεση. Τακίδης, ωραία συνεργασία του Κολόμπιας, αλλά πήγε φάουλ. Χάθηκε η μπάλα εκεί στην επίθεση. Τακίδης, Κιούκης και Χριστόπουλος συνεργάστηκαν για να έρθει το καλάθι από τον Χριστόπουλο, ο οποίος θα πάει και στη γραμμή των βολών. 68-35. Στημένος στη γραμμή των βολών ο Χριστόπουλος, έτοιμος τώρα για την έξτρα βολή. Θα τη βάλει. Μουσική 69-35. Σιμιτζής. Αρβανίτης το σκέφτεται, δεν θα το πάρει. Προσποίηση του Κότσια, ζητάει και το screen. 5 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Indians. Κότσιας στη λήξη του χρόνου θα στοχίσει, μπάλα στα χέρια του Σωτηρέλη. Νομίζω έχει βρει στο Στεφάνι μπάλα. Να δούμε τι γίνεται και τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Η μπάλα είναι για τους Indians, δεν μετράει το καλάθι. Επίθεση 14 δευτερόλεπτων. Κοτσιάς. Αρβανίτης θα πάρει το σούτ υποπίεση, είναι airball. Ντάφλος πιέζεται, η μπάλα είναι για τους Κολόμπιανς. Κάνει την μπάλα μέσα από τα χέρια του ο Ντάφλος. Ένα και 50 ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο. Τέλεση από τον Τακίδη είναι άστοχη, εξαιρετικό rebound, στα χέρια του Κιούκη μπάλα. Κιούκης, Νίκος Γιανακόπουλος, για τρεις, εκτελεί ο Νίκος Γιανακόπουλος. 72-35. Ξεφεύγει η διαφορά. Αν δεν κάνει κάτι άμυνα τον Indians, το σκορ δείχνει να ξεφεύγει. Τακίδης αφήνει στον Κυριακόπουλο. Ο δικαιό Τακίδης τον είναι ο Χριστόπουλος, αλλά είναι λίγο πιο δυνατή πάσα που θα χάσει την μπάλα που έχει τον Κολόμπιαν. Ο Τσιάς συνεχίζει, κρατάει. Ένα περάσει την μπάλα κοντά στην ρακέτα για τον Τριαντάφυλλο. Αλλαγή τώρα στη θέση του Χριστόπουλου ο Ζώτος. Συμβιτζής.
από τον Τακίδη, τριαντάφυλλος, θα γυρίσει, θα στοχίσει. Ενώ πήγαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Ζώτος. Βάλα να φτάξει τον Κιούκη. Γιανακόπουλος από το πλάι, Κυριακόπουλος για τρεις, αστοχός. Τακίδης. Και το rebound για τους Κολόμπιανς. Και το φαουλ τώρα από τον Ντάφλο. ...35 δευτερόλεπτα ακόμα στο τρίτο δεκάλεπτο με τον Κιούκη να βρίσκεται στη γραμμή των βολών. Αστοχος την πρώτη. Εύστοχος στη δεύτερη για το 73-35. Ρετουνιώτης τώρα στο παρκέ στη θέση του Κυριακόπουλου. Κοτσιάς κατεβάζει. Τριαντάφυλλος. Εξελί, άστοχα. Η μπάλα θα φτάσει στον Νίκο Γιανακόπουλο. 16 δευτερόλεπτα τώρα για τους Κολόμπιανς. Θα γίνει το λάθος. Δεν την ήθελε εκεί ο Γιούκης, ήταν λίγο πιο μπροστά. Από όσο θα την ήθελε ο παίκτης των Κολόμπιανς, 8 δευτερόλεπτα τώρα. Βίβιανς στην επίθεση, 4 δευτερόλεπτα, πρέπει να κοιτάξει το ρολόι, θα εκτελέσει ο Κώστιας στη λήξη του χρόνου, θα στοχίσει. Στην Ρετινιότητα μετράει. Και έτσι έχουμε το φινάλε της περίοδου, Κολόμπιανς Ινδιανς, 73-35. Ξεκίνημα για τις τέταρτης περίοδου. Και γρήγορο καλάφι από τον τριαντάφυλλο. Με το 73-37. Τακίδης είναι αμαρκάριστος και του τιμώριο. Ο Τακίδης εκτελεί για 3, 76-37. Παπα-Νικολάου. Τριαντάφυλλο, γυρίζει, εκτελεί εκείνος με τα αριστερό, θα αστοχίσει. Έχουμε επιθετικό rebound για τους Indians. Φεύγει πάλι από τα χέρια του Λαζαρίδη, καταλήγει εκτός. Τουκής, πάει μόνος του όλο τον δρόμο, καλάθι και φάουλ. 78-37, διαχείρος Κιούκη, ο οποίος για ακόμα ένα παιχνίδι είναι αρκετά δραστήριος επιθετικά, δίνει λύση στην ομάδα του. Θα αστοχίσει στην βολή, rebound από τον Αρβανίτη. Μετσίστας. Ο Ανικολάου. Στον Αρβανίτη θα πάρει εκείνο το τρίποντο, θα στοχίσει. Ψηλότερα από όλους ο μάζεψε το ριμπάντο τριαντάφυλλος. Και έχουμε τώρα το φάουλ στον Παπα-Νικολάου. Άστοχο στην πρώτη. Ακόμα μια προσπάθεια ο παίκτης των Indians. Εκτελεί. Θα στοχίσει και στη δεύτερη, 0-2. Η διαφορά παραμένει στο σύν 41, παρακαλώ. Νίκος Γιανακόπουλος εκτελεί για 3. 81-37. Ασταμάτητοι οι Colombians. Δεν αφήνουν το πόδι από τον Γκάζι, συνεχίζουν δραστήρια και επιθετικά αλλά και αμυντικά. Πιέζεται εκεί ο Λαζαρίδης, βρίσκεται στο έδαφος, θα πάρει και το φάουλ.
φαουλ του Ζώτου. Το δεύτερο ομαδικό των Κολομπιάνς. Ο Μπελτίστας βάζει στο χέρι του εκεί ο Κιούκης. Θα κάνει το κλέψιμο ένας με έναν ο Κιούκης. Δεν βλέπει κανένα, θα πάρει και το φαουλ από τον Μπελτίστα. Επέλεξε να το πιέσει εκεί ο Μπελτίστας. Είπε πριν στην παράβαση. Πέτυχε και το καλάθι ο Κιούκης, 83-37. Κέρια τώρα για τρίποντο. Θα βάλει και τη βολή ο Κιούκης, 84-37. 7-55 να απομένουν ακόμα στο 4 δεκάλεπτο όλα. Έχουν κρυφθεί, απλά περιμένουμε να δούμε ποιο είναι το τελικό σκορ. Οι Colombians σε ακόμα ένα παιχνίδι έχουν μπει πολύ δυνατά. Κατάφεραν να βάλουν ενέργεια σε επίθεση και άμυνα και να χτίσουν αυτή τη διαφορά που έχουμε τώρα. Το σκορ στο 84-37, ο Ζώτος εδώ θα κοπεί, θα γίνει και το κλέψιμο. Στο έδαφος ο Παπα-Νικολάου. Έχουμε τεχνική ποινή τον Παπα-Νικολάου, ο οποίος διαμαρτύρεται εκεί στον διαιτητή. Διαμαρτύρεται για τη συγκεκριμένη φάση που έγινε πριν λίγο, στην οποία βρέθηκε στο έδαφος. Ήταν μπάλα, να δούμε για ποιους είναι τώρα, να δούμε τι θα αποφασίσουν οι διαιτητές. Τα λέει και ο ένας ρέφερι. Τους παίχτες των Indians, ενώ ο Χριστόπουλος θα καθίσει στον πάγκο. Εισπράττει το χειροκρότημα από την ομάδα, αλλά και την κερκίδα. Παρασκευάς Κιούκης θα πάει στη γραμμή των βολών για να λάβει την βολή της τεχνικής ποινής. Θα στοχίσει. Η μπάλα είναι για τους Colombians. Όχι, αλλαγή αποφασής. Η μπάλα είναι για τους Indians τελικά. Μπελτσίστας θα πάρει το τρίποντο, θα ευστοχίσει. 84-40. Κιούκης ψάχνει επιλογές. Κακίδης θα περάσει τον Νίκο Γιαννακόπουλο. Κιούκης ανενόχλητος εκτελεί για 3, θα στοχίσει. Αρβανίτης καθαρίζει το rebound. Κάκος πιέζεται και από τον Κιούκη, κρατάει. Μπαλά θα φτάσει στον Λαζαρίδη. Αρβανίτης προσποιείται. Κάκος γυρίζει, εκτελεί, αστοχή. Γρήγορα στην επίθεση τώρα οι Colombians. Ο Γιαννακόπουλος ρίχνει ταχύτητα, Τακίδης επιθετικό rebound και καλάθι. 86-40. Στο σύν 46 η διαφορά. Ελτσίστας ψάχνει επιλογές. Αλλά κάνει στο Λαζαρίδη. Πάει μέχρι μέσα εκείνος, θα ευστοχίσει. 86-42. Πιέζεται ο Ζώτος. Επιλογές, θέλει να βγάλει το Κιούκη, θα γίνει το κλέψιμο από τους Indians, 4-1, θα κάνει το φαουλ ο Ζώτος στον 30 φιλό. Οι διαμαρτυρίες συνεχίζονται από την πλευρά των Indians, ενώ ο 30 φιλός έχει πάρει ήδη θέση στη γραμμή των βολών. Από 3 ομαδικά οι δύο ομάδες, 6 και 8 απομένουν για το φινάλε.
άστοχο στη βολή ο Τριαντάφυλλος. Έτοιμος τώρα και για τη δεύτερη. Θα τη χάσει και αυτή 0-2 και ο Καραμπουζιώτης θα μαζέψει το rebound, πιέζεται και από δύο αντιπάλους. Να δούμε που θα καταλήξει η μπάλα. Τζαμπολ. Η μπάλα είναι για τους Κολομπιάνς. Λάθος τώρα από την επαναφορά. Η μπάλα επιστρέφει στα χέρια των Ιντιάνς. Γιατί πίεσαν εκεί την επαναφορά των αντιπάλων. Και κατάφερε να κερδίσουν το λάθος. Σελτσίστας, θα πάρει, θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Παρασκευάς Κιούκης καθαρίζει. Πούμε στον Κυριάκο Γιαννακόπουλο, ο οποίος θα κατέβασε τώρα για τους Κολόμπιαν. Καλαμπουζιώτης δίνει το σκριν στον Νίκο Γιαννακόπουλο. Θα γίνει το λάθος, Κιούκης. Γιαννακόπουλος πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ. Από τον Τριαντάφυλλο, ο οποίος διαμαρτύρεται και αυτός με τη σειρά του. Συνεχίζει εκεί να τα λέει ο Τριαντάφυλλος με τον διαιτητή. Ήταν το τέταρτο ομαδικό των Indians. Οι συζητήσεις συνεχίζονται. Άστοχος στην πρώτη βολή ο Κυριάκος Γιαννακόπουλος. Άστοχος και στη δεύτερη, 0-2. Το rebound θα καταλήγει στα χέρια του Ταφλού. Πιέζουν ψηλά οι Κολόμπιανς. Ο Μελτσίστας ζητάει και παίρνει, θα εκτελέσει για 3, θα το βάλει. 86-45. Κυριάκος Γιαννακόπουλος να πάει προς τα μέσα, θα πάρει το φάουλ. Είναι το πέμπτο ομαδικό των Indians, δεν έχουν να δώσει οι φιλοξενούμενοι. Εύστοχος στην πρώτη. 87-45. Εύστοχος και στη δεύτερη, 2-2 τώρα από τον Κυριάκο Γιαννακόπουλο για το 88-45. Καρίδης. Τριαντάφυλλος πάει μέχρι μέσα, δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα να καταλήξει το σκαλαφιού. Θα πάρει ωστόσο τις δύο βολές. Πέντε και τέσσερα ακόμα στο ρολόι. Άστοχος στην πρώτη ο Τριαντάφυλλος. Άστοχος και στη δεύτερη. Αλλά καταλήγει στα χέρια του ίδιου. Θα πάρει την προσπάθεια, καλάθι και φάουλ. Ό,τι πόντζε πήρε από τις βολές τις παίρνει στη συνέχεια. Έχει ευκαιρία για ακόμα. Όχι, δεν ξέρω αν μετράει το καλάθι, να δούμε. Ίσως βιάστηκα. Α, το φάουλ έγινε μακριά από την μπάλα. Οπότε, αν κατάλαβα καλά, μετράει το καλάθι. Και πάει στην γραμμή το βολό μου ο Τάφλος. Θα στοχίσει την πρώτη. Έχει ακόμα μια προσπάθεια. Θα τη βάλει. 88-48. Και τον Ντάφλο. Πέντε λεπτά ακόμα. Ακόμα για το φινάλε. Είχαμε το σκορ με τη διαφορά του 40. Αμέσως αποφέρουμε ήδη τους νικητές.
πενή τώρα στον Ρετινιώτη. Ο οποίος διαμαρτυρήθηκε ότι έγινε φόλ νωρίτερα στον συμπαίκτη του. Στη ρακέτα των Colombians. Ο Γάκος είναι αυτός που θα αναλάβει την εκτέλεση. Θα στοχίσει. Και τώρα η μπάλα θα πάει στην άλλη ρακέτα που βρίσκεται ο Κιουκής για να εκτελέσει και αυτός από τη βαριά του βολές. Εύκολο στην πρώτη, 89-48. Εύκολο και στη δεύτερη δοσίδιο, 90-48. Ταφλός σε φεύγει, κρατάει αυτήν στο βελτσίστα. Θα πάρει το σιούτ εκείνος, θα στοχίσει. Το πουλιο θα μαζέψει το rebound. Χαρασκευάς Κιουκής. Να γίνει το κλέψιμο από τον τριαντάφυλλο. Θα να βγουν γρήγορα στην επίθεση Indians με τον τάφυλλο, ο οποίος θα αφήσει την μάνα σε καλάθι για το 90-50. Τέσσερα και 20 ακόμα για το φινάλε. Κιουκής ελεύθερη μέσα. Θα πετύχει το καλάθι για το 92-50. Βρέθηκε στο έδαφος εκεί ο παίκτης των Indians. Δεν υπήρξε κάποια παράβαση. Κοτσιάς περνάει στον Γκάκο. Ωραία συνεργασία εδώ για το 92-52. Γρήγορα τώρα στην αντίπαλη ρακέτα και θα έρθει άμεση απάντηση από τον Κυριακό Γιανακόπουλο. 94-52. Πολύ κοντά στους 100 οι Colombians. Να δούμε αν θα καταφέρουν να τους πετύχουν. Τριαντάφυλλος θα πάρει το τρίποντο, θα στοχίσει. Κιουκής συμβαίνει. Κάτσε στον έτερο Κιουκή. Θα πάρει το σούτ, θα στοχίσει. Κυριάκος Γιανακόπουλος μαζεύει το rebound. Νίκος Γιανακόπουλος για 3, θα στοχίσει. Μπαλάει και πάλι στους Colombians. Ρίχνουν τώρα το ρυθμό. Κιουκής πάει πάνω το βελτσίστας. Χριστόπουλος από κοντά, θα αφήσει την παράσταση καλάθι. 96-52. 4 πόντους μακριά από το 100 οι Colombians. Με 2-58 απομένουν ενώ εκτελεί ο Κώστιας. 96-58. 55 με συγχωρείτε. Ακόμα ένα εξωτικό rebound για τους Κολομβιανούς. Κιουκής. Ο Γιανακόπουλος εκτελεί για 3 στο σίδερο. Βελτσίστας, γρήγορες επιθέσεις τώρα από τις δύο ομάδες. Καθώς πλησιάζουμε και στο φινάλε. Ωραία τάπα εδώ από τον Νίκο Γιανακόπουλο. Περαδόθε κυριολεκτικά οι δύο ομάδες. Τριαντάφυλλος από τα χέρια του Τριαντάφυλλος θα καταλήξει εκτός η μπάλα. Έχουμε αλλαγές από τις δύο πάντους. Αλλά τους δυο τους θα επιστρέψει στο μάτι ο Colombians. Ενώ Λαζαρίδης και Σωτηρέλης θα μπουν στο παρκέ από τη μεριά των Indians. 8 δευτερόλεπτα ακόμα για τους Κολομβιανούς. Κιουκής πάει μόνος του, βγαίνει άμυνα εδώ από τον Σουέλα, από τον Λαζαρίδη. Τώρα στην άλλη ρακέτα θα χάσει ο Σωτηρέλης. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την κατοχή του η μπάλα και με την φόρο του την έβγαλε εκτός. Κιουκής Γιώτης, Παρασκευάς Κιουκής τώρα. Κιουκής όλο το δρόμο μέχρι μέσα, λες και δεν βλέπει κανέναν. 98-55. Δύο πόντι χωρίς τους Colombians από τους 100.
Μπάλα καλά, λίγε εκτός. Καλή πάσα του Κότσια. Ένα και 41 για το φινάλε. Τα πάντα έχουν κρυφθεί εδώ και ώρα. Χαμηλή πάσα του Κιούκη. Θα γίνει το κλέψιμο. Αλλά θα γίνει και κλέψιμο από την πλευρά των Κολόμπιανς. Χριστόπουλος προλαβαίνει τον αντίπαλό του. Δεν θα εκτελέσει εύστοχα. Λαζαρίδης πάει μόνος του. Θα στοχίσει. Κιούκης έτσι ακόμα ενέργεια στο παρκέ. Θα πλησιάσει. Θα πάρει το φάουλ. Και έχει εδώ την ευκαιρία να πάει την ομάδα του στους 100. Ήταν το 5ο φάουλ του Δάκου, αν δεν κάνω λάθος. Όχι, του Ζουτιρέλη. Ήταν το 5ο φάουλ. Έτσι θα καθίσει στον πάγκο. Στοχής και στην Βολιοτήκη, 99-55. Ένα πόντο μακριά από τους 100 οι Κολόμπιανς. Θα πάνε, 100-55 παρακαλώ. Το σκορ ξεφεύγει για τα καλά. Θα στοχής από κοντά ο Κότσιας, 100-57. Του εκεί θα κάθει στον πάγκο να περάσει τη θέση του Τακίδης. Ενώ μπήκαμε στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα, παρασκευαστή και θα χάσει την μπάλα από τα χέρια του. Θα ανοίξει το γήπεδο ο Κότσιας, ανενόχλητος. Θα πετύχει τις δύο πόντους, 159. Να δούμε ποιο θα είναι το τελικό σκορ. Αυτό περιμένουμε. Παρασκευάσκη πίσω από κοντά, 102-59. Έγινε και το κλέψιμο. Το τρίποντο του Χριστόπουλου, δεν θα βρει στόχο. Από το κέντρο. Ενώ φτάνει σιγά σιγά στο φινάλε. Με 35 δευτερόλεπτα να απομένουν ακόμα. Ο Κότσιας θα περάσει στο κέντρο. Να δούμε αν θα κάνουν επίθεση οι Indians. Λαζαρίδης. Κάκος θα περάσει τα δευτερόλεπτα. Θα ρίξει το τρίποντο Κάκος έτσι για το τέλο τίμημα. Νομίζω ότι θα φτάσουμε προς το τέλος. Χρυσιμιτζής εδώ θα εκτελέσει άστοχα. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος. Νίκη για τους Κολόμπιανς. Μια μεγάλη νίκη. Και αυτό το ντέρμπι κοντά στους Indians. Οι Κολομβιανοί θα επικρατήσουν 102-59. Και έτσι θα συνεχίσουν αίτητοι. 13-0 το ρεκόρ τους, από την άλλη Indians θα πέσουν στο 11-3. Τέλος λοιπόν, Colombians Indians 102-59.